ήταν στη θέση μας να μας το πούν. Εμείς στηρίσαμε με ευλάβεια το Σύνταγμα και το νόμο και ως εκ τούτου όποιοι έχουν κάποια διαφορετική ιδέα προσέγγισης του προβλήματος, ας την πούν. Πάντως στη Βουλή εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Πάντως, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια προσπάθεια τρομοκράτησης των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών με μηνύσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μου θέλουν να στοιχειοθετήσουν μια αίτηση εξαίρεσης εν ευθέτω χρόνο. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχει και προσπάθεια κατά τρομοκράτησης των μαρτύρων. Και εδώ είπα κάτι στη Βουλή και θα το επαναλάβω σε εσάς, κύριε Παπαδάκη. Θυμάστε εδώ και 10 χρόνια ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία προσπαθούσαν να βγάλουν τρελή την ιδιαιτέρα γραμματέα του κυρίου Χριστοφοράκου, την κυρία Τσακάλου, αν θυμάμαι καλά το όνομά της. Τσακάλου. Όταν η ίδια προέβαινε σε καταθέσεις, όχι μόνο στους προανακριτικούς υπαλλήλους, αλλά και ενώπιον του ανακριτή και ενώπιον του δικαστηρίου, που μίλαγε για μίζες οι οποίες πήγαιναν στα ταμεία των κομμάτων πέραν των σχέσεων του κυρίου Χριστοφοράκου με την οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτή τη γυναίκα προσπάθησαν 10 χρόνια να τη βγάλουν τρελή. Ότι δεν ξέρει τι λέει, ότι είναι αναξιόπιστη, ότι αυτά που λέει δεν ισχύουν. Πριν μερικές μέρες κατέθεσε στο εφετείο στη δίκη για τη Siemens ο ταμείας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σπύρος Αυγερινός, τον οποίο είχαν τοποθετήσει και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ επί κυβερνήσεως Σιμίτη. Και είπε ο κύριος Αυγερινός, θυμήθηκε μετά από 10 χρόνια, που μας έλεγε ότι δεν ξέρει τίποτα για τις μίζες και τα λεφτά και τις βαλίτσες του Τσουκάτου, ότι αυτά τα λεφτά πράγματι πήγαιναν στο ΠΑΣΟΚ και στο κόμμα. Μάλιστα. Πάντως... Αυτό γιατί το λέω, κύριε Παπά, η κοινωνία ήξερε πολύ καλά που πήγαιναν τα λεφτά. Τώρα πώς τα μοιραζόντουσαν εκεί, αν έπαιρνε ο Τσουκάτος ή δεν έπαιρνε, αυτά είναι θέματα που θα τα δει το δικαστήριο. Ξέρετε. Η κοινωνία ήξερε πολύ καλά. Η ομολογία όμως πλέον του ιδίου του ταμεία του ΠΑΣΟΚ ότι παραλάμβανε τις μίζες που κουβαλούσε το δεξί χέρι του κυρίου Σιμίτη, πρωθυπουργού και προέδρου του κινήματος, αυτό αποδεικνύει ότι κάθε φορά που βρισκόμαστε μπροστά στη διελεύκαση ενός σκανδάλου, έχουμε μία προσπάθεια τρομοκράτησης των μαρτύρων και ούτε λίγο ούτε πολύ να τους βγάλουν τρελούς. Κύριε Υπουργέ... Λοιπόν, εγώ το καταθέτω αυτό το γεγονός, διότι βλέποντας τον ημερήσιο τύπο, αυτή η κατάθεση του κυρίου Αυγερινού δεν είδε τη δημοσιότητα. Όχι, εμείς εδώ που τουλάχιστον προσωπικά κάποιον. Το αναφέραμε. Εμείς εδώ το αναφέρατε. Εμείς εδώ εσείς προσωπικά το αναφέραμε. Κύριε Παπαδάκη, γι' αυτό και το τονίζω σήμερα. Αλλά πού χάθηκε αυτή η κατάθεση, κύριε στον ημερήσιο τύπο και μάλιστα στον αντιπολιτευόμενο. Μιλάτε προς την κέντρο αριστερά τη δήθεν. Μιλάτε για καταθέσεις. Εκείνο το οποίο έχει προβληματίσει ομολογουμένως στην ελληνική κοινωνία είναι το εξής. Ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες δεν πήγαν μία ή δύο φορές για να καταθέσουν. Πήγαν 8, 9, 10. Και δεν μάλιστα. Ειλικρινά σας λέω. Και κάποιες ώρες, λίγες ώρες πριν την δημοσιοποίηση της υπόθεσης, πριν έρθει ο φάκελος δηλαδή στη Βουλή. Ακούστε, και, πότε θυμόντουσαν κάτι που είχαν ξεχάσει, πότε ξαναγυρίζανε, πότε. Θα σας πω το εξής. Και μετά είναι κάτι άλλο. Η τελευταία κατάθεση γίνεται την ημέρα που έχουμε το μεγάλο συλλαλητήριο εδώ στην Αθήνα. Και λέει ο κόσμος. 4 Φεβρουαρίου. Μήπως επηρέασε αυτό το γεγονός του μεγάλου συλλαλητηρίου και κάποιοι προετοίμασαν. Σας το λέω υπευθύνως. Ναι, ναι. Σας το λέω υπευθύνως και με παρησία. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το δεύτερο θέμα που μου θέσατε, να γνωρίζετε ότι η εισαγγελική λειτουργία και η δικαστική λειτουργία όταν εκτελούν ανακριτικά καθήκοντα. Δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους με βάση τι συμβαίνει στις πλατείες, ούτε λαμβάνουν υπόψη τους την πολιτική κατάσταση και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Διότι τότε εκφεύγουν των καθηκόντων τους. Εν ολίγης παρανομούν. Εάν συνέβαινε κάτι άλλο, τότε θα είχε οποιοδήποτε δικαίωμα να τονίσει. Η αντιπολίτευση, βέβαια, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό σας κατηγορεί, ότι κάνατε συντονισμό της όλης της διαδικασίας. Αυτό κατηγορεί η αντιπολίτευση.
Η αντιπολίτευση γι' αυτό σας κατηγορεί ότι έχετε συντονίσει την όλη διαδικασία. Και μάλιστα ότι πολύ πριν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, γνωρίζατε στοιχεία της δικογραφίας, μέρος του τύπου. Αυτό δεν τα γνώριζε κανένας, κύριε Παπαδάκη. Σας το λέω υπευθύνως. Εγώ παρέλαβα τη δικογραφία εδώ και την άλλη μέρα αμέσως την έστειλα στη Βουλή. Δεν ήξερα ούτε καν τι περιέχει. Το διαπίστωσα αντιπαραβάλλοντας τα έγγραφα τα οποία είχε η δικογραφία με τον κατάλογο των εγγράφων για να ξέρω τι παραλαμβάνω και τι τότε παραδείγμα. Επικοινωνιακά το χειρίστηκαν προσέξτε, κάποιοι συνάδελφοί σας λάθος. Γιατί χωρίς να γνωρίζουν το περιεχόμενο, μίλαγαν για το μεγαλύτερο σκάνδαλο αποσυστάσεως του ελληνικού κράτους. Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με μία εκτίμηση από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες. Και εγώ πριν ένα χρόνο, όταν είχα διαβιβάσει κάποια στοιχεία που είχαν δει το φως της δημοσιότητας από δημοσιογραφικές έρευνες, είχα πει τότε, κύριε Παπαδάκη, πριν ξεκινήσει η έρευνα, ότι έχω την εντύπωση πως το σκάνδαλο Νοβάρτης θα είναι μεγαλύτερο του σκανδάλου της Siemens. Άλλο αυτό. Το θυμόσαστε. Άλλο αυτό, ναι, το είχατε πει. Αυτό λοιπόν είναι μια εκτίμηση, λαμβάνοντας υπόψη τι υπάρχει όσον αφορά τη δημοσιογραφική έρευνα και όχι τη στοιχεία εμπεριέχονται στη δικογραφία. Κάποιοι θα πήγαν όμως. Ξέρετε, η δημοσιογραφική επιτυχία, η δημοσιογραφική έρευνα είναι απόρρια μιας επιτυχίας δημοσιογραφικής και δεν μπορεί να τα δει κανείς. Αλλά υπάρχει κατά όλο αυτό τον καιρό. Η επιλεκτική ενημέρωση δημοσιογράφων. Για χιλιάδες γιατρούς. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Το λέγαμε και εμείς. Μα από εκεί να ξεκινήσουμε. Παρουσίαζαν όλα τα στοιχεία της αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία διπλασιάστηκε σε σχέση με το ποσοστό του ΑΕΠ. Από 1% πέρασε το 2% και αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Είχαν αποκαλύψει δημοσιογραφικές έρευνες, ακόμα και τι γινόταν τα μνημονιακά χρόνια. Και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, κύριε Παπαδάκη. Μόνο την επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Αβγενάκης επί του θέματος, αν διαβάσετε, τον Ιανουάριο του 2011, τότε θα καταλάβετε ότι αυτές οι εκτιμήσεις δεν ήταν αυθαίρετες. Ήταν εκτιμήσεις που πάταγαν σε πραγματικά στοιχεία. Άλλο όμως η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Αβγενάκης μίλαγαν ότι στα μνημονιακά χρόνια, προσέξτε το αυτό, γιατί είναι αληθές αυτό που έλεγαν, αυξάνονταν τα χρέη των νοσοκομείων 200 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Και δεν είχαν γίνει διαγωνισμοί για 5 και για 7 χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κάτι τελευταίο, το οποίο σας αφορά άμεσα λόγω και της ιδιότητάς σας και της νομικής, αλλά και της θέσης σας της πολιτικής ως Υπουργός Δικαιοσύνης. Έχει κλονιστεί εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα. Γιατί η μισή λένε σκευωρία, η άλλη μισή λένε σκάνδαλο. Η μισή λένε τα πήραν, η άλλη μισή λένε σκευωρία είναι μόνο και μόνο για να μας μειώσουν. Μόνο και μόνο για να μας αντιπετωπίσουν, γιατί δημοσκοπικά είμαστε πάνω από αυτούς. Και βάλετε και η δικαιοσύνη, όπου για μας τους πολίτες είναι το αποκούμπι. Πείτε μου λοιπόν, πώς μπορεί να αισθάνεται ένας Έλληνας πολίτης όταν ακούει τους μισούς να μιλάνε για σκάνδαλο, τους άλλους μισούς να μιλάνε για σκευωρία, να κατηγορείται η δικαιοσύνη, έτσι, όπου επί των ημερών σας την υπερασπιζόσαστε πριν λίγους μήνες, είσαστε εσείς εναντίον της δικαιοσύνης, θυμόσαστε τα περιστατικά κατά τη δικαιοσύνη. Με το θέμα του Πόθενέσχες, κύριε Υπουργέ. Με το θέμα του Πόθενέσχες, λέω, όχι εναντίον. Με τις οποίες δεν συμφωνούσαμε. Ρίξεις, ρίξεις. Κάναμε όσον αφορά το επιστημονικό κομμάτι. Σωστή. Ποτέ δεν μιλήσαμε εναντίον της δικαιοσύνης. Σωστή. Και ποτέ δεν είπαμε ότι δεν σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε. Σκεφτείτε λοιπόν εμάς τους πολίτες. Τους πολίτες από ένα χωριό που ένας πολίτης έχει μια αντιδικία και θέλει να καταφύγει στη δικαιοσύνη. Θα τον κοιτάει τώρα το δικαστήριο και θα λέει: αυτός τώρα τι είναι, Σιριζέος είναι ο Δημοκράτης. Είναι με το μέρος μου ή με τους άλλους. Θα σας πω, κύριε Παπαδάκη, την έρευνα αυτή για την οποία γίνεται τόσος λόγος και έχουν γραφτεί πάρα πολλά, εκ των οποίων πάρα πολλά άστοχα και κακόβουλα, δεν την διεξαγάγει η κυβέρνηση, κύριε Παπαδάκη. Την έρευνα. Έτσι σας κατηγορούν. Μα είναι δυνατόν. Έτσι σας κατηγορούν. Αυτοί λοιπόν που λένε τέτοια πράγματα θα πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και τι κακό κάνουν
στην ίδια τη δικαιοσύνη που πριν μερικές μέρες, πριν μερικές εβδομάδες, έλεγαν ότι είναι άμεμπτη και ότι η κακιά κυβέρνηση επεμβαίνει στο έργο της. Η δικαιοσύνη, η εισαγγελική λειτουργή και δικαστική λειτουργή αυτή την ώρα έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν αυτή την υπόθεση. Δεν είναι έρευνα της κυβέρνησης, κύριε Παπαδάκη. Μάλιστα. Δεν βρίσκει η κυβέρνηση τους μάρτυρες. Δεν παίρνει η κυβέρνηση μαρτυρικές καταθέσεις. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές κάνουν αυτή τη δουλειά. Και είναι τουλάχιστον ντροπή να ακούγεται αυτό το πράγμα από επίσημα χείλη. Ακούγεται πάντως. Και να... Μα βεβαίως. Και το τονίζω. Δεν κάνει η κυβέρνηση κάποια έρευνα για να τις αποδίδονται ευθύνες. Εάν η εισαγγελική λειτουργή και οι ανακριτές δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, υπάρχουν τα αρμόδια όργανα της δικαιοσύνης. Μα και εκείνοι διχασμένοι είναι. Ελέγξουν. Και εκείνοι διχασμένοι είναι. Είδατε τις ανακοινώσεις ενός δικαστών εισαγγελέων. Είδατε ότι πράγματι και εκείνοι... ισχύει αυτό που λέτε. Έτσι. Έχουμε ένα διχασμό επικίνδυνο. Για άλλη μια φορά θέλω. Διχασμό για τα εθνικά θέματα. Διχασμό στη δικαιοσύνη. Προσέξτε, πάμε χαμένοι, κύριε Υπουργέ. Κύριε Παπαδάκη, όσον αφορά τα εθνικά θέματα, επιτρέψτε μου να πω αμέσως μόλις σας πω αυτό. Για άλλη μια φορά, εγώ κάνω έκκληση στις δικαστικές ενώσεις να επικρατήσει αυτοσυγκράτηση. Διότι δυστυχώς έχουμε δει την τελευταία περίοδο δικαστικές ενώσεις που έπρεπε να προσφέρουν ένα πολύτιμο έργο επιστημονικό, ακόμα και αν δεν συμφωνούν με κάποια ζητήματα, αλλά τεκμηριωμένο επιστημονικά σε κάθε περίπτωση, να πολιτικολογούν και να βρίσκονται οι ενώσεις αυτές σε μεγάλο διχασμό. Αυτό λοιπόν, για άλλη μια φορά, κάνω έκκληση. Να υπάρξει αυτοσυγκράτηση και ένας περιορισμός των λόγων σε θέματα καθαρά επιστημονικά. Όσον αφορά δε το θέμα το εθνικό, κύριε Παπαδάκη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση ακολουθεί την πάγια εθνική γραμμή. Αυτή που χαράχτηκε με την ενδιάμεση συμφωνία το 1995, στο Βουκουρέστι ακολούθως, και σήμερα στην προσπάθεια που κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών να βρεθεί μια λύση ούτως ώστε όμως δεν αναφέρεις το κράτος των Σκοπιών να καταλύσει το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας και να πάμε σε μια σύνθετη ονομασία που ήταν ο στόχος του συνόλου των πολιτικών κομμάτων εδώ και 2 δεκαετίες. Με αλλαγή του συντάγματός τους. Βεβαίως πρέπει να γίνει και αλλαγή του συντάγματος. Όχι και αλλαγή, ως προϋπόθεση αναθεώρησης η οποία προβλέπεται από αυτό το Σύνταγμα. Στο μέλλον ή τώρα, και είναι βασική προϋπόθεση. Σας ξαναλέω, κύριε Παπαδάκη, στα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης, προφανώς όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα αυτής της χώρας. Είναι μια συντεταγμένη χώρα, έχει Σύνταγμα και προφανώς θα πρέπει και αυτή να ακολουθήσει. Αποτελεί προϋπόθεση για να μπει στο ΝΑΤΟ. Προβλέπονται. Αποτελεί για προϋπόθεση για να μπει στο ΝΑΤΟ η συνταγματική αναθεώρηση ή ας μπει στο ΝΑΤΟ με τη δέσμευση ότι θα κάνει συνταγματική αναθεώρηση και βλέπουμε. Κοιτάξτε, αυτά είναι ζητήματα της διαπραγμάτευσης. Και νομίζω είναι το σημαντικότερο. Πέρα από αυτά που έχει πει ο Πρωθυπουργός, δεν χρειάζεται κάποιος να λέει περισσότερα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι αναγκαία η συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί δεν το μοιράζεται αυτό ένα... στα ζητήματα τα αλυτρωτικά που έχουν εντοπιστεί. Μάλιστα. Τώρα, ακριβώς πώς θα γίνει, ποια σημεία θα αλλάξουν, πώς θα αλλάξουν, αυτό είναι ένα ζήτημα της διαπραγμάτευσης και είναι ευτυχές το γεγονός, κύριε Παπαδάκη, ότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι προς συζήτηση και πάνω στο τραπέζι. Είδατε ότι αυτές τις μέρες αποσύρονται αγάλματα και αλλάζουν οι ονομασίες εθνικών οδών στη γειτονική χώρα. Μην μου πείτε ότι είναι το σημαντικό και το μείζον. Αυτό που είναι η βιτρίνα όμως. Και ένας δήμαρχος και ένα δημοτικό συμβούλιο μπορεί να το αποφασίσει. Δεν είναι το σημαντικό και το μείζον βέβαια αυτό. Το να κατεβάσουν μια ταμπέλα. Είναι δείγματα ότι μια προσπάθεια καπηλείας της ιστορίας η οποία ταυτίζεται απολύτως με την Μακεδονία και την Ελλάδα
δίνονται αυτή την ώρα. Υπουργέ, η ίδια η Μέρκελ αναφώνησε και είπε ο Μακεδόνας πρωθυπουργός για τον Ζάεφ. Σας άκουσα. Ο ίδια η Μέρκελ είπε τον Ζάεφ Μακεδόνα πρωθυπουργό. Και εμείς τώρα στεκόμαστε στο άγαλμα και στην ονομασία. Προσέξτε, μα κοιτάξτε, αυτό θέλω να αναλογιστούμε όλοι. Και δεν επικαλούμε τα λόγια κάποιου συντρόφου μου από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα λόγια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη επικαλούμε. Ο οποίος είχε πει ότι θα είναι εθνική καταστροφή και εθνική ήττα να μην προχωρήσουμε σε μια συμφωνία σύνθετης ονομασίας και να αφήσουμε το κράτος των Σκοπίων με το όνομα μόνο της Μακεδονίας. Να ονομάζεται δηλαδή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Το θέμα της κυρία Θάνου, το οποίο έχει προκαλέσει κάποιους από τους δικαστικούς λειτουργούς ότι η παρέμβασή της στα θέματα της δικαιοσύνης είναι απαράδεκτη. Είναι λάθος αυτό που λένε. Η κυρία Θάνου, ιδίως για το τελευταίο ζήτημα που είχε προκύψει, εξέφρασε την επιστημονική της άποψη και ως πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου και έγκριτη νομικός, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και κανένα τεκμήριο ότι είναι έγκριτη νομικός ή πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου, εξέφρασε την άποψή της. Εάν νομίζουν μερικοί ότι πλέον ούτε οι επιστημονικές απόψεις θα πρέπει να εκφράζονται, τότε κάτι λάθος υπολογίζουν. Κύριε Υπουργέ, και κάπως λάθος πάνε. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας σήμερα στην εκπομπή. Έβλεπα τόση ώρα τον Βασίλη Κικίλια που φλεγόταν από επιθυμία.